Ρωμά ξυλοκόπησαν άγρια δημοτικό αστυνομικό στο κέντρο της Λαμίας μπροστά στα μάτια δεκάδων περαστικών που παρακολουθούσαν έντρομοι τα όσα συνέβαιναν. Απίστευτο περιστατικό στην πλατεία Πάρκου της Λαμίας όταν ομάδα Ρωμά επιτέθηκε σε δημοτικούς αστυνομικούς που τους ζήτησαν να απομακρύνουν το παράνομα παρκαρισμένο αυτοκίνητό τους. Οι Ρωμά είχαν σταθμεύσει το αυτοκίνητό τους μπροστά στους κάδους απορριμμάτων στην διαχωριστική νησίδα της πλατείας Πάρκου. Όταν οι δημοτικοί αστυνομικοί τους πλησίασαν και τους ζήτησαν να φύγουν από το σημείο, ο ένας από αυτούς με προκλητικό ύφος του είπε «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ» και αμέσως τηλεφώνησε καλώντας και άλλους Ρωμά να πάνε εκεί. Πολύ γρήγορα οι Ρωμά έφτασαν στο σημείο που βρίσκονταν οι δημοτικοί αστυνομικοί και τους επιτέθηκαν. Τον έναν από αυτούς μάλιστα άρχισαν να τον χτυπούν πάνω στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Οι περαστικοί παρακολουθούσαν άναυδοι τι συνέβαινε, ενώ ένας από αυτούς που έσπευσε να βοηθήσει δέχθηκε επίθεση από τους Ρωμά που τον χτύπησαν στο πρόσωπο και λίγο αργότερα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Λαμίας. Εγώ για να τον σώσω. Και χτυπήσανε εσάς. Και μου τραβάει μια κλωτσιά και με πέταξε 2 μέτρα πέρα. Τον αστυνομικό τον χτυπούσαν πολλοί μαζί. Ο ένας από δυο. Εγώ θα πω κυριολεκτικά, δηλαδή έχασα το ζαλίστηκα, ούτε κατάλαβα τι έγινε. Δεν τους είπατε τίποτα, απλά πήγατε να βοηθήσετε τον αστυνομικό. Όχι, τι κάνετε εκεί, χτυπάτε λέω τον αστυνομικό. Πώς ήταν. Δυο ήταν, ένας αδύνατος και ένας χοντρός. Αλλά το ξύλο το ρίχνει ο χοντρός. Και του λέω τι κάνετε εκεί, πάτε τον αστυνομικό. Ο δημοτικός αστυνομικός βρισκόταν πεσμένος στην άσφαλτο, ενώ ο συνάδελφός του τον είχε αγκαλιά και προσπαθούσε να τον βοηθήσει. Μέχρι που ο ασθενοφόρο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αντιδήμαρχοι Παναγιώτης Φόσκολος και Κώστας Μουστάκας, που βρέθηκαν πολύ γρήγορα στο σημείο. Σοκαρισμένος ο κύριος Φόσκολος μιλά στο Σταρ. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, τον βρήκα στο δόστρωμα. Η πληροφορία είναι ότι μια συμμορία Ρωμά του επιτέθηκε την ώρα του καθήκοντος, την ώρα που εκτελούσε την εργασία του. Έχουν χτυπήσει και έναν πολίτη ο οποίος προσπάθησε και αυτός να συνδράμει. Είμαστε όλοι αναστατωμένοι. Πρόκειται για ένα ακραίο περιστατικό βίας, το οποίο δεν αρμόζει στον πολιτισμό μας και στην πόλη μας. Η κατάσταση έχει ξεφύγει με τους Ρωμά. Ναι, ελπίζω να είναι η αρχή του τέλους αυτό εδώ, αυτό το περιστατικό. Ο Δήμαρχος Λαμίων Θήμιος Καραΐσκος πήγε κατευθείαν στο νοσοκομείο προκειμένου να δει σε τι κατάσταση βρισκόταν ο 45χρονος δημοτικός αστυνομικός και μετέφερε την εικόνα στα αναλυτικά γεγονότα του ΣΤΑΡ. Ένας άνθρωπος ο οποίος το καθήκον του δημοτικού αστυνομικού το έχει πολύ ψηλά. Την ώρα λοιπόν του καθήκοντος και σε μια απλή παρατήρηση δέχτηκε αυτή τη βία και ανίατη επίθεση από τους Ρωμά και κατέληξε όπως κατέληξε. Είμαστε εδώ πέρα για να συμπαρασταθούμε καταρχήν και στους δύο δημοτικούς αστυνομικούς, κυρίως όμως αυτόν ο οποίος υπέστη τη μεγαλύτερη επίθεση και την μεγαλύτερη ζημιά, επαναλαμβάνω στην ώρα του καθήκοντος, και είμαστε επίσης εδώ να συμπαρασταθούμε και στους πολίτες, γιατί ο πολίτης προς τιμήν του με γενναιότητα πήρε πρωτοβουλία και προσπάθησε να αντιμετωπίσει την αγριότητα των Ρωμά που είχαν επιτεθεί. Καταρχήν, την στιγμή του επεισοδίου δεν υπήρχε ελληνική αστυνομία στην πλατεία Πάρκου. Ήταν μόνο η δημοτική αστυνομία. Αυτό πρέπει να το επισημάνω. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, το θέμα των Ρωμά μας απασχολεί και απασχολεί όλη την κοινωνία και εμάς, πάνω απ' όλα, που εκφράζουμε την κοινωνία. Όμως, αυτή τη στιγμή, αυτό που μας απασχολεί και μας ενδιαφέρει είναι να επιστρέψει ο αστυνομικός της δημοτικής αστυνομίας στο σπίτι του και στα καθήκοντά του υγιής και χωρίς κανένα πρόβλημα. Όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε την επόμενη μέρα. Όμως θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σαν Δήμος, σαν Δημοτική Αρχή, πως δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε τέτοια βία επεισόδια, τέτοιες ανέπιες επιθέσεις να εξελίσσονται κάτω από τα μάτια ανεποψίας των πολιτών. Είμαστε δίπλα στους δημοτικούς αστυνομικούς, δίπλα στους πολίτες και οι ένοχοι θα τιμωρηθούν. Και γι' αυτό θα κάνουμε το πάνω.